Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στον οικείο χώρο υπηρεσία τους περισσότερους, στο Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Περιστερίου για κάποιους οι οποίοι έρχεστε πρώτη φορά και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και ελπίζουμε να συνεχίσετε να έρχεστε. Να πούμε δύο λόγια σήμερα. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Λέκα Στράτο. Για τους παλαιότερους έχει ξαναέρθει παλιότερα, μας είχε πει με θέμα την κινηματογραφοθεραπεία, για όποιον θυμάται παλιότερα. Και έτσι αποφασίσαμε να τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Ο κύριος Λέκας λοιπόν είναι ψυχολόγος, είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μάστερ στη συμβουλευτική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κίλι της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διδάξει μαθήματα ψυχολογίας στο ΙΕΚΑΚΜΗ, συγκεκριμένα το αντικείμενο της εξελικτικής ψυχολογίας στο παιδαγωγικό τμήμα, καθώς και το αντικείμενο της ψυχολογίας αποκατάστασης στο τμήμα φυσικοθεραπείας. Επίσης, έχει δώσει διαλέξεις στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης με την πραγματοποίηση σειράς ομιλιών σε όλες τις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου διακατοικούσε, με θέμα ασφαλώς την κινηματογραφοθεραπεία και κατά πόσο μπορούν οι ταινίες να έχουν θεραπευτική δύναμη, ειδικότερα ως εργαλείο στα χέρια του ψυχοθεραπευτή, αλλά είναι όπως και σας προείπα και η διάλεξη που μας είχε δώσει εμάς. Είναι ο λόγος για τον οποίο, επειδή πρόθυμα στηρίζει την γνώση που μεταλαμβανεύεται διαβίου, και αυτό όποτε εμείς του το ζητήσαμε με τα χαράς τον έχουμε κοντά μας. Γι' αυτό και μεταφέρουμε τις ευχαριστίες του Δημάρχου μας κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, της Αντιδημάρχου κ. Μέρης Τσιώτα, του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης κ. Γιακουμή, του Υπεύθυνου του ΔΕΑΠ κ. Καποτά και όλων των εργαζομένων εδώ στη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη. Ο κ. Λέκας έχει εργαστεί στην υποδοχή ευπαθών ομάδων και στη διαχείριση υποθέσεων στο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο στη χώρα μας, καθώς επίσης ο ψυχολόγος στο κοινωνικό ΕΚΑΒ, στην τομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Νεφέλη 2 στην Πεντέλη, στην ΜΚΟ Άρσης, στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Άγιο Αθανάσιο σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στο ΚΑΜΠ Προσφύγων και Μεταναστών στα Βασιλικά και στα Διαβατά, αλλά και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων Μαλακάσας, ενώ σήμερα διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην πόλη μας, παρέχοντας ψυχολογική στήριξη και συνθετική ψυχοθεραπεία με θεραπευτική στόχευση που επιστρατεύει βασικές προϋποθέσεις του Carl Rogers, του κυριότερου εκπρόσωπου της θεωρίας της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, με την ταυτόχρονη εφαρμογή περαιτέρω θεραπευτικών μεθόδων. Καθώς και ψυχοδυναμικών στοιχείων, αν κριθεί απαραίτητο, όπως είναι η επιστράτευση της κλινικής ύπνωσης ή και βιοθυμικής ψυχοθεραπείας σε περιστατικά όπου κρίνεται ωφέλιμο. Το θέμα της σημερινής διάλεξης, όπως περισσότερο γνωρίζετε, αφορά στην ύπνωση και την εσωτερική εστίαση ως εργαλείο στην ψυχοθεραπεία, θέμα που μας κρινίζει λίγο όλους, αλλά και με χαρά νομίζω ότι σήμερα μας δίνει την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα. Αγαπητέ κύριε Λέκα, καλώς ήρθατε, ο λόγος σε εσάς. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που ήρθατε, και ειδικά σήμερα κιόλας με την βροχή. Εντάξει, το εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Λέκα Στράτος, λοιπόν, λέγομαι. Ναι, ήμουν εκεί το περιβάλλον εδώ, αν και είχα να μιλήσω χρόνια. Πάλι το θέμα τότε ήταν κάτι που ενδιαφέρει το περισσότερο κόσμο. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Θα μιλήσω για την ύπνωση. Η οποία ύπνωση ήταν κάτι που με προσέλκυε πάρα πολύ ήδη πριν να μπω στη σχολή. Δηλαδή πριν να μπω στην ψυχολογία ήταν ένα πάρα πολύ ελκυστικό θέμα για μένα, απλά δεν ήξερα και περί τίνος πρόκειται. Είχα ιδέα πιο πολύ από ταινίες, από διάφορα έτσι σκόρπια πράγματα που είχα ακούσει. Στην πορεία, μπαίνοντας στη σχολή πλέον, εντάξει, μάθαμε κάποια πράγματα για την ύπνωση, αλλά πάλι δεν είχα εμβαθύνει σε, θα έλεγα, τόσο πολύ σε αυτήν. Στην πορεία, ακόμα αργότερα, διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ έτσι, ωφέλιμο εργαλείο στα χέρια του ψυχοθεραπευτή, που αποφασίζει να το εντάξει για να συνδράμει ακριβώς τη θεραπευτική του στόχευση. Και λέω εργαλείο γιατί η ύπνωση δεν είναι από μόνη της θεραπεία. Είναι ακριβώς
εντάσσεται στη θεραπεία, πολλές φορές έτσι, στα πλαίσια μιας θεραπείας συζήτησης ή από μόνη της στην υπνοθεραπεία. Η υπνοθεραπεία τι είναι? Η υπνοθεραπεία είναι η θεραπεία η οποία χρησιμοποιεί την ύπνωση ως κύριο εργαλείο για να πετύχει τις θεραπευτικές αλλαγές. Οπότε, η ύπνωση τώρα. Πριν αρχίσω να προβάλλω τις διαφάνειες για να πούμε τι ακριβώς είναι, γιατί όντως υπάρχει μια στρεβλωμένη αντίληψη για το θέμα και είναι ενδιαφέρον, υπάρχει ταυτόχρονα και μια έτσι, στρεβλωμένη αντίληψη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας, ειδικά όσους από εσάς δεν έχουν ψαχτεί και τόσο, όσους από εσάς περισσότερο το έχουν ακούσει έτσι, δηλαδή χωρίς να διαβάσουν, να ψάξουν πάρα πολύ. Ξέρω ότι αν κάποιος έχει διαβάσει και έχει ψαχτεί, θα ξέρει περί τίνος πρόκειται. Γιατί δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι. Θέλει κάποιος να πει, είναι ιδέα του, είναι... Ναι, ακριβώς, αλλά πώς το φαντάζεστε, ακούγοντας τη λέξη. Θέλετε να πείτε. Μπράβο, εσείς είστε πιο διαβασμένοι, θα έλεγα. Είναι πολύ κοντά σε αυτό, όντως, δηλαδή η ύπνωση μας βοηθάει να κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν, μας βοηθάει να δούμε και να ανασύρουμε ενδεχομένως μνήμες οι οποίες έχουν αποθηθεί στο βαθύ αυτό, στο υποσυνείδητο και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κάνουμε ωφέλιμες αλλαγές στο τώρα μας, πηγαίνοντας δηλαδή πίσω στο παρελθόν, να επιστρατεύσουμε την ύπνωση σε ένα εργαλείο και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Ακόμα δεν έχω πει τι ακριβώς είναι, βέβαια, θα πω στην πορεία. Αλλά μπορώ να πω τι δεν είναι. Μπορώ να πω δηλαδή τους μύθους, αρχικά, για την ύπνωση. Και αυτοί οι μύθοι είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί. Ακόμα και αν η ύπνωση έχει περάσει πάνω από 100 χρόνια στην επιστημονική πρακτική, πάλι παραμένουν αρκετές έτσι λάθος εντυπώσεις για αυτήν. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι υπάρχει μία ίσως πεποίθηση ότι η ύπνωση είναι παράδοση κάθε ελέγχου στον υπνοτιστή. Δηλαδή αυτός που υπνοτίζει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει τον υπνοτιζόμενο. Αντιθέτως, αυτό όχι απλά δεν ισχύει, αλλά ίσα-ίσα ο υπνοτιζόμενος μπορεί να έχει και παραπάνω έλεγχο. Γιατί γίνεται καλύτερο focus και μπορεί εκείνη τη στιγμή, ακριβώς παρόλο που είναι σε μια κατάσταση στην οποία είναι πιο χαλαρωμένος, ταυτόχρονα όμως να έχει πιο εστιασμένη την προσοχή του. Γι' αυτό λέμε και εσωτερική εστίαση. Εστίαση. Οπότε και επίγνωση. Λοιπόν, άλλος μύθος είναι ότι δεν είναι μια φυσιολογική εμπειρία, αλλά κάτι που κινείται στη σφαίρα του μεταφυσικού. Αυτό έχει μείνει γιατί ακόμα και τότε που είχαν ξεκινήσει οι πρώτοι επιστήμονες, ψυχολόγοι, γιατροί να διατυπώνουν κάποιες έτσι, θεωρίες για την ύπνωση, αλλά ταυτόχρονα και να κάνουν και πειράματα για αυτήν, έμοιαζε με κάτι το οποίο ήταν μαγικό, μεταφυσικό, κάτι περίεργο. Πριν μπει στη σφαίρα της επιστήμης δηλαδή και όντως ενταχθεί, γιατί είναι κάτι επιστημονικό, θεωρούνταν ότι ήταν κάτι μεταφυσικό. Δεν είναι όμως μεταφυσικό. Πρόκειται για μια απόλυτα φυσική και απόλυτα βλαβή κατάσταση εστίασης στον εσωτερικό μας κόσμο, στην οποία μπαίνουμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης μέρας. Και να σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Ας πούμε ότι οδηγείτε, όσοι από σας οδηγείτε, αλλά και εσείς που δεν οδηγείτε. Μπορεί να είστε κάποιος στο αυτοκίνητο και να πηγαίνετε κάπου στον προορισμό σας και κάποια στιγμή ξαφνικά, όταν έχετε αφαιθεί στη σκέψη σας, να μην ξέρετε πώς βρεθήκατε εκεί που βρεθήκατε. Αυτό είναι
σαν να λέμε ότι είχατε περιέλθει σε μια κατάσταση ύπνωσης. Γιατί η ύπνωση είναι μια κατάσταση. Είναι δηλαδή σαν το focus εκείνη τη στιγμή που οδηγούσατε μέχρι να μεταβείτε εκεί που μεταβήκατε, που μπορεί να μην είναι ο προορισμός σας, μπορεί να είναι κάπου αλλού, γιατί τόσο απορροφηθήκατε στη σκέψη σας, να είναι κάτι το οποίο έχει αποσπάσει την προσοχή σας από τον εξωτερικό κόσμο, που δεν παρατηρούσατε το περιβάλλον γύρω σας και να έχει πάει τελείως στον εσωτερικό σας κόσμο. Αν έλεγα, ας πούμε, αν μπορούσα να υποσχεθώ, ότι σήμερα θα πρόκειται για μια υπνοτιστική διάλεξη. Τι θα εννοούσα με αυτό. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ, αλλά αν μπορούσα να το υποσχεθώ. Αυτό θα μπορούσε να είναι τελείως χειρολεκτικό, έτσι όπως το λέτε. Αλλά υπνοτιστικό, η λέξη με την έννοια που έχει πάρει, σημαίνει ότι είναι σαν, κάπως, είναι σαν γενευτικό, μας έχει απορροφήσει, δηλαδή επειδή μπορεί να είναι τόσο ενδιαφέρον. Και είναι περισσότερο κοντά στον ορισμό της ύπνωσης αυτό. Δηλαδή το μεταφορικό, η λέξη που λέμε δηλαδή μεταφορικά, μπορεί αυτή να είναι πιο κοντά στον ορισμό της ύπνωσης, που είναι μια κατάσταση διαφορετικής συνειδητότητας. Έτσι. Λοιπόν, μια άλλη αντίληψη που μπορεί να υπάρχει και είναι μύθος, δεν ισχύει, είναι ότι η ύπνωση είναι ύπνος. Όχι. Η ύπνωση δεν είναι ύπνος. Άλλα κύματα εκπέμπουν στον εγκέφαλο όταν το άτομο είναι σε κατάσταση ύπνωσης και άλλα κύματα στον εγκέφαλο όταν το άτομο κοιμάται. Και θα δούμε σε λίγο τα εγκεφαλικά κύματα, γιατί αυτός ο μύθος είναι ο πιο κλασικός. Γιατί ακούμε ύπνωση και λέμε ύπνος. Και πολλές φορές έχουμε δει και στις ταινίες κιόλας να λένε κοιμήσου, κοιμήσου, δηλαδή αυτό που την εικόνα μου βλέπω, δηλαδή, αλλά δεν κοιμάσαι στην ύπνωση καθόλου. Αντιθέτως, μπορεί να έχεις πάρα πολύ αυξημένη συγκέντρωση. Λοιπόν, ο υπνοτιζόμενος μπορεί να χειραγωγηθεί και να κάνει περίεργες ενέργειες υποκινούμενος από το θεραπευτή. Αυτό κι αν δεν ισχύει, αυτό το βλέπουμε στις ταινίες. Και μόνο. Όταν δηλαδή, ειδικά παλιότερα οι ταινίες του Hollywood, οι οποίες θέλανε να. Η θεματική τους ήταν δηλαδή ότι ο υπνοτιστής ήταν κάποιος ο οποίος με μαγικό τρόπο έλεγχε το υποκείμενό του και του έλεγε, ας πούμε, πήγαινε να ληστέψει μια τράπεζα ή πήγαινε να κάνει αυτό και εκείνο. Αυτό είναι τελείως στη σφαίρα του ακριβώς της κινηματογραφικότητας, της σεναριογραφίας, της φαντασίας. Δεν μπορεί κανένας να χειραγωγηθεί και να κάνει περίεργες ενέργειες αν δεν το θέλει. Έχει τον απόλυτο έλεγχο, οι αξίες του διατηρούνται και επιλέγει να κάνει αυτά που πραγματικά θέλει και η ύπνωση είναι απλά μια υποβοήθηση. Να κάνει αυτό που θέλει. Λοιπόν, ο υπνοτιζόμενος μπορεί αθελά να αποκαλύψει προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό και εγώ το νόμιζα στην αρχή. Δηλαδή πριν κάνω την εκπαίδευση στη βιοθυμική ψυχοθεραπεία, που είναι μια ύπνοθεραπεία που επιστρατεύει την ύπνωση, νόμιζα ότι όταν είσαι σε μια φάση που ακριβώς νιώθεις χαλαρός, ότι υπάρχει μια χαλάρωση εσωτερική, ότι μπορεί να σου φύγει και κάτι καθώς είσαι σε αυτή την κατάσταση. Κι όμως όχι, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το focus, το πολύ έντονο, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις πράγματα τα οποία σε κατάσταση εγρήγορσης θα τα διαφύλασες. Έτσι, είναι μύθος. Ο υπνοτιζόμενος θα χάσει κάθε συνείδηση του περιγυρού του και δεν θα έχει καμία μνήμη από την εμπειρία της ύπνωσης. Αυτό δεν ισχύει επίσης, γιατί μπορεί να θυμάσαι και τα πάντα από τη διαδικασία. Μπορεί να θυμάσαι και κάποια πράγματα, μπορεί να θυμάσαι και τα πάντα. Ο υπνοτιζόμενος δεν θα βγει από την κατάσταση ύπνωσης αν δεν λάβει την εντολή από το θεραπευτή. Όχι. Φανταστείτε να πάει κάποιος να κάνει ύπνωση και την ώρα που γίνεται ύπνωση ο υπνοτιστής, ο θεραπευτής δηλαδή, να πάθει ανακοπή και να πεθάνει. Δεν θα μείνει για πάντα ο υπνοτιζόμενος σε αυτήν την κατάσταση. Μετά από 5 λεπτά, μπορεί και λιγότερο, θα ανοίξει τα μάτια. Λοιπόν, και μόνο τα άτομα με αδύναμη θέληση είναι δεκτικά στην ύπνοση. Επίσης δεν ισχύει, γιατί και τα άτομα με αδύναμη θέληση και τα άτομα με δυνατή θέληση μπορεί να είναι το ίδιο δεκτικά στην ύπνοση, αρκεί να θέλουν, αρκεί να αφαιθούν. Όποιος δεν θέλει, δεν υπνοτίζεται.
Απλά. Λοιπόν, και πριν περάσουμε πάλι στον ορισμό, δηλαδή και πούμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα, να πούμε λίγο για το πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Ο Franz Mesmer είναι ένας Γερμανός γιατρός που στην εποχή του παρατήρησε ότι σε μία ασθενή η οποία επέφερε από ιστερία, τότε έτσι λεγόταν ο όρος, αλλά τώρα θα λέγαμε ότι είναι σαν μια χώδια, την εχώδια ταραχή, παρατήρησε ότι βάζοντας μαγνήτες, καταρχάς δίνοντάς της να καταναλώσει ένα μείγμα το οποίο περιέχει σίδερο και μετά βάζοντας μαγνήτες, ότι κάπως σαν να του έλεγε ότι υπάρχουν σαν ένα υγρό το οποίο ρέει μέσα στο σώμα της και με αυτόν τον τρόπο ανακουφίστηκε τα συμπτώματα τα οποία έχει. Και μάλιστα αρκετές ώρες. Ο Mesmer δεν πίστεψε ότι οι μαγνήτες είχαν πετύχει αυτή τη θεραπευτική, αυτό το θεραπευτικό αποτέλεσμα από μόνοι τους. Και άρχισε να λέει ότι πρόκειται για τον ζωικό μαγνητισμό, που αργότερα ονομάστηκε μεσμερισμός, από το όνομά του, αυτό που σας είπα πριν, το υπνοτιστικό, αν είναι κάτι υπνοτιστικό, στα αγγλικά λέγεται mesmerizing. Αυτό που είναι υπνοτιστικό. Και έλεγε ότι υπάρχει λοιπόν ένα υγρό που ρέει στο σώμα και επηρεάζεται από την έλξη των πλανητών. Ενδιαφερόταν και για την αστρονομία, αλλά και για την αστρολογία. Τότε υπήρχε μια σύγχυση μεταξύ τους. Και έλεγε λοιπόν ότι η νόσος δηλαδή τι είναι, ότι είναι εμπόδια τα οποία μπλοκάρουν τη ροή του υγρού αυτού. Ο Mesmer έκανε πολλές φορές και ατομική θεραπεία, αλλά και ομαδική και χρησιμοποιούσε μαγνήτες, έκανε κινήσεις των χεριών, άγγιζε τον ασθενή και σε αυτή τη υπνοτική κατάσταση η οποία πετύχαινε ήταν μάλιστα το αποτέλεσμα να επανέλθει η ροή του υγρού αυτού, όπως διατύπωνε. Στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι, ήταν μια μίξη με ψευδοεπιστημονικά στοιχεία. Δηλαδή ακούμε πολλές φορές και σήμερα κάποιους θεραπευτές να μιλάνε. Υπάρχουν διάφορες, σαν να λέμε, θεωρήσεις για αυτό το υγρό, ακόμα και σήμερα κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρχει και το εντάσσουν στην θεραπευτική τους πρακτική, αλλά δεν είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα τώρα. Πάντως, ο Mesmer αυτό που έκανε ήταν να θέσει τα θεμέλια για την εξέλιξη στην ακριβώς επιστημονική περιγραφή του φαινομένου. Παρόλο που είχε κατηγορηθεί για τσαρλατάνος, είχε κατηγορηθεί ότι ασχολείται με κάτι το οποίο είναι μαγικό, μεταφυσικό και έτσι ξεκίνησε λίγο να δημιουργεί και αυτή η εντύπωση για την ύπνωση, ενώ δεν είναι. Λοιπόν, ο James Bray ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο ύπνωση, το 1841, την ελληνική λέξη ύπνος, αν και δεν έχει σχέση με τον ύπνο, αλλά τότε επειδή έμοιαζε να έχει σχέση με τον ύπνο, τη θεώρησε καλή λέξη για να χρησιμοποιήσει για το φαινόμενο αυτό. Ο Μπρέιν λοιπόν τι έκανε, πήρε την αρχική διατύπωση του Mesmer και πέρασε σε ένα επίπεδο όπου πλέον πέρασε στην επιστημονικότητα του όρου και είπε ότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση και όχι κάτι μεταφυσικό. Είπε ότι δεν υπάρχει αυτό το υγρό, αλλά είναι τελείως ψυχολογικό το φαινόμενο και αυτό το οποίο καθιέρωσε ήταν η επικέντρωση σε ένα σημείο, όπως μπορεί να ήταν σε μια κουκίδα σε ένα χαρτί, και ο υπνοτιζόμενος αυθόρμητα έκλεινε τα μάτια του και σιγά σιγά περιερχόταν σε κατάσταση ύπνωσης. Ο Μπρέιν λοιπόν όταν κατάλαβε ότι η ύπνωση δεν είναι το ίδιο με τον ύπνο, ο όρος είχε ήδη καθιερωθεί. Και ίσως αυτό να μας δημιουργεί και το θέμα και στο τώρα. Και να νομίζουν κάποιοι ότι είναι ύπνος, είναι παράδοση, είναι τέτοιο άφημα, τέτοιο είδους άφημα, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και το Φρόιντ. Ο Φρόιντ στην αρχή ασχολούνταν με την ύπνωση, είχε αρκετά ερευνήσει την ύπνωση ως θεραπευτική τεχνική στην αρχή της καριέρας του, αλλά αργότερα απομακρύνθηκε από αυτήν γιατί ήθελε να κάνει focus περισσότερο στην ψυχανάλυση, τη δική του θεραπευτική μέθοδο και δεν επιστράτευε ιδιαίτερα την ύπνωση, έως καθόλου. Αλλά ο Φρόιντ και οι θεωρίες του για το υποσυνείδητο μυαλό και ακριβώς και το ρόλο των ασυνείδητων διεργασιών
ήταν κάτι το οποίο ήταν καταλυτικό εκείνη την εποχή. Γιατί δεν υπήρχε αυτή η γνώση ότι το υποσυνείδητο καθορίζει πολύ περισσότερο τη συμπεριφορά μας, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Αυτό το σχήμα δεν είναι του Φρόιντ, είναι της σημερινής επιστημονικής κοινότητας, όπου λένε πως το συνειδητό είναι αυτό που βλέπετε, αυτό το κομμάτι του παγόβουνου, πάνω από την επιφάνεια του νερού, ενώ το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο είναι όλο το υπόλοιπο. Και αυτό το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο καθορίζουν τη συμπεριφορά μας στο 90%. Οι πράξεις μας δηλαδή εξαρτώνται 90% από το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο. Τι διαφορά έχει το υποσυνείδητο από το ασυνείδητο, είναι μικρή διαφορά. Είναι, το υποσυνείδητο ουσιαστικά είναι η γέφυρα μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου. Στο υποσυνείδητο έχουμε λίγο πιο εύκολη πρόσβαση σε σχέση με το ασυνείδητο, που η πρόσβαση στο ασυνείδητο γίνεται μόνο με την ύπνωση ή και με κάποιες αναλαπές που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά οι συνειδητοποιήσεις και η πρόσβαση στο ασυνείδητο γίνεται μόνο μέσω της ύπνωσης. Ότι ας πούμε, τελικά, τι είναι η ύπνωση. Η ύπνωση, λοιπόν, είναι κυρίαρχα μια κατάσταση διαφοροποιημένης συνειδητότητας. Δηλαδή, δεν είναι ούτε η κατάσταση εγρήγορσης, που είμαστε τώρα, θεωρώ οι περισσότεροι από εμάς, ούτε ύπνος. Είναι κάτι ανάμεσα. Είναι κάπου εκεί ανάμεσα στον ύπνο και την εγρήγορση. Θα πούμε σε λίγο για τα κύματα του εγκεφάλου, στα οποία συνήθως περιέρχεται το άτομο στην κατάσταση ύπνωσης. Λοιπόν, είναι επίσης εστίαση από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό. Όταν έχουμε το focus μας στον εξωτερικό κόσμο και σιγά σιγά το focus αυτό φεύγει και ακριβώς γίνεται η εστίαση στον εσωτερικό μας κόσμο. Γι' αυτό λέγεται και εσωτερική εστίαση. Και στην υπνοθεραπευτική προσέγγιση που εγώ έχω εκπαιδευτεί, λέγεται περισσότερο εσωτερική εστίαση η ύπνωση παρά ύπνωση. Γιατί ακριβώς η ύπνωση έχει κάπως αυτή την παρεξηγημένη έννοια ακόμα, οπότε λέμε αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή τι είναι, εσωτερική εστίαση. Είναι μια κατάσταση χαλάρωσης, χωρίς να είναι αυτό το επιδιωκόμενο, δηλαδή το επιδιωκόμενο δεν είναι να χαλαρώσει το υποκείμενο, αλλά η χαλάρωση υπέρχεται στο σώμα από μόνη της. Γιατί στην κατάσταση αυτή το σώμα εκπέμπει διαφορετικά κύματα στον εγκέφαλο, από ό,τι στην εγρήγορση, ένα πνεύμα γίνεται πιο αργή, καθώς και η χτύπη της καρδιάς είναι μειωμένη. Το αντίθετο με το καρδιοχτύπη δηλαδή, σαν να λέμε. Έτσι, πέφτουν οι χτύποι της καρδιάς. Λοιπόν, επιτυχάνεται η επικοινωνία με το υποσυνείδητο ή ασυνείδητο τμήμα του νου. Αυτό είναι το πιο, από τα πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά της ύπνωσης. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ασυνείδητα, σε αποθυμένα, χαρακτηριστικά, βιώματα, έτσι. Μόνο με την ύπνωση υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αξιοποίηση ικανοτήτων που συνήθως δεν επιστρατεύονται. Μπορεί να έχουμε κάποιες ικανότητες που για κάποιους λόγους θεωρούμε ότι δεν μας αρμόζουν, δεν είμαστε εμείς. Είχε ένας άνθρωπος που κάποτε μπορεί να ήταν κοινωνικός στη ζωή του, ως παιδί, αλλά κάτι έγινε στη ζωή του και η κοινωνικότητα πλέον δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Για κάποιο λόγο, για κάποιο σημαντικό λόγο. Αυτές οι ικανότητες τις έχει όμως μέσα του. Αυτές τις δυνατότητες. Και με την ύπνωση δίνεται τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αυτές, να τις φέρει με αυτόν τον τρόπο στο τώρα του, στην τωρινή ζωή του και να τις αξιοποιήσει. Πρόσβαση στο δυναμικό που το άτομο ήδη διαθέτει, περίπου το ίδιο με το παραπάνω. Απλώς είναι ακριβώς όλοι αυτοί οι ωφέλιμοι τρόποι της διαχείρισης των καταστάσεων. Και αυξημένη δεκτικότητα, το άτομο είναι πιο ανοιχτό να υιοθετήσει αυτούς τους πιο ωφέλιμους τρόπους στη ζωή του. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι παραμερίζεται η αυστηρή λογική, η κριτική, η έντονη κριτική. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι η δεκτικότητα είναι σαν απουσία κριτικής σκέψης. Δεν είναι αυτό. Ακόμα και τα πολύ δεκτικά υποκείμενα κρατάνε ένα επίπεδο επίγνωσης και ελέγχου κατά τη διάρκεια της ύπνωσης και μπορούν ακριβώς να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν στις προτάσεις ή στις παρενέσεις του θεραπευτή σε συνάρτηση με τις δικές τους αξίες, τις δικές τους πεποιθήσεις.
Η βιοθυμική ψυχοθεραπεία, όπως σας είπα, είναι από το 2008 και μετά, χάρη στην εργασία του Γιάννη Δόβελου, Έλληνα ψυχολόγου, στην εργασία με τον Αυστραλό Ιαν Βάι, που έφτιαξαν μια δομημένη θεραπεία. Αυτό που σας είπα πριν για την υπνοθεραπεία, μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε θεραπευτική προσέγγιση. Μπορεί να είναι ψυχαναλυτική προσέγγιση, μπορεί να είναι γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση, προσωποκεντρική, όλες τις προσεγγίσεις της ψυχολογίας, οι οποίες χρησιμοποιούν και την υπνοσυναλλαγή. Η βιοθυμική ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση, ένα είδος θεραπείας του υποσυνείδητου που επιστρέφει την ύπνωση θεραπευτικό εργαλείο, ψάχνει τις ρίζες σε βαθύ ασυνείδητο επίπεδο, συμπτώματα στο παρόν δηλαδή, και έχει αρχή, μέση και τέλος. Περιμένει δηλαδή να επιτύχει θεραπευτικά αποτελέσματα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό που σας είπα για την υπνοθεραπεία, η διαφορά δηλαδή, είναι ότι είναι η θεραπεία που προστατεύει την ύπνωση. Όσον αφορά τον υπνοτισμό, την οποία λέξη υπνοτισμό την είχε επινοήσει ένας Γάλλος 20 χρόνια πριν από τον Μπρέι, τι είναι? Είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, οι διαδικασίες, ώστε να περιέλθει κάποιος σε ύπνωση. Αυτά για να έχουμε έτσι λίγο μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί είναι κοντά αυτές οι έννοιες. Και τα κεφαλικά κύματα που σας είπα. Λοιπόν, τα κεφαλικά κύματα. Όταν είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, στον εγκέφαλό μας εκπέμπονται τα κύματα β, στα οποία βρισκόμαστε από 20 έως 50% περίπου της μέρας μας. Έχουμε εγρήγορση, έχουμε επίγνωση, είναι όπως είμαστε τώρα, εδώ και μιλάμε. Όταν αρχίζουμε να μεταβαίνουμε σε μια κατάσταση χαλάρωσης ή διαλογισμού, θα μπορούσαμε να πούμε, ή κάπως σαν να αρχίζουμε έτσι λίγο να ρίχνουμε τους ρυθμούς και να χαλαρώνουμε, τότε αρχίζουν να εκπέμπονται στον εγκέφαλο τα κύματα α. Στα κύματα α μπορούμε να κάνουμε μια αρχική έτσι, υπνοτική τρανς, ουσιαστικά δηλαδή να κάνουμε αυτή την εστίαση που επιδιώκουμε, πριν φτάσουμε στα κύματα θ, τα οποία είναι τα κυρίαρχα κύματα που επέμπονται σε συνθήκη ύπνωσης, εκεί μπορούμε να μπούμε στην βαθιά υπνοτική έκσταση και μπορεί να επιτευχθούν κιόλας και τα κύματα θ, να επέμπονται στον εγκέφαλο και κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, δηλαδή στη γιόγκα ή οτιδήποτε διαλογιστικό μπορεί να κάνει κάποιος. Τα κύματα θ, λοιπόν, είναι αυτά που είναι ανάμεσα στα κύματα β της εγρήγορσης, όταν είμαστε ξύπνοι τελείως, και στα κύματα δ, που είναι του ύπνου. Εδώ βλέπετε τη διαφορά, λοιπόν, γιατί η ύπνωση δεν είναι ύπνος. Γιατί στην ύπνωση επέμπονται κυρίως κύματα θ, και στον ύπνο επέμπονται κυρίως κύματα δ. Τα α, θ και δ είναι κυρίως στο υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, ενώ τα κύματα β είναι το συνειδητό. Έτσι. Λοιπόν, και να πούμε και για τα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Γενικότερα υπάρχει μια παραδοχή στην επιστημονική κοινότητα για τα ημισφαίρια του εγκεφάλου, ότι περισσότερο το αριστερό μας ημισφαίριο έχει να κάνει με τη λογική, με την ανάλυση, με την κριτική ικανότητα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι πιο απτό, όπως ας πούμε και η κινητικότητα και η κινητική δεξιότητα, κάποιος που μπορεί να έχει ζημιά ενός είδους βλάβη στο αριστερό του ημισφαίριο, μπορεί να απουσιάζει η λεπτή κινητική δεξιότητα στους μύες, στα πόδια του, στα χέρια του και να μην έχει καλή κίνηση. Στην περίπτωση του δεξιού ημισφαιρίου, επιστρατεύεται περισσότερο η δημιουργικότητα, η φαντασία, η διέστηση, τα συναισθήματα. Επίσης είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση των προσώπων, για την αίσθηση του χώρου και τον προσανατολισμό στο χώρο, τη σύνθεση και τα όνειρα. Στα όνειρα, όσον αφορά τα όνειρα, παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με το αριστερό ημισφαίριο. Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν? Ο στόχος είναι να πάρει τα ενία το δεξί ημισφαίριο περισσότερο, που είναι υπεύθυνο για τη φαντασία και τη διέστηση, για τη συναισθηματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος, να μην είναι τόσο ενεργοποιημένο το αριστερό.
ημισφαίριο, γιατί περισσότερο μας ενδιαφέρουν οι λειτουργίες του δεξιού ημισφαίριου. Μας ενδιαφέρει το λογικό μυαλό να μην μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει τα πάντα. Σε ψυχοφυσιολογικό επίπεδο μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η κατάσταση έκστασης προκύπτει όταν το αριστερό, δηλαδή το λογικό ημισφαίριο, το εγκεφάλαιο αποδυναμώνεται, επιτρέποντας στο δεξί ημισφαίριο να επικρατήσει. Λοιπόν, και υπάρχει και η θεωρία του πολλαπλού εαυτού, που διάφοροι επιστήμονες έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους. Ο Άλφρεντ Πινέ, μπορεί να τον ξέρετε κάποιοι, γιατί αυτός επινόησε την κλίμακα IQ, της νοημοσύνης. Πριν ασχοληθεί όμως με την κλίμακα του IQ, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με την ύπνος και είχε συμβάλει κι αυτός. Ο Πινέ λοιπόν έλεγε ότι υπάρχει μία αποσύνδεση ενός τμήματος της προσωπικότητας, dissociation το ονόμασε, που είναι ανεξάρτητο από την υπόλοιπη προσωπικότητα. Και έκανε ένα πείραμα γι' αυτό. Σε αυτό το πείραμα απέδειξε ότι ο υποκείμενος σε βαθιά ύπνος και αποδειγμένα χωρίς καμία συνειδητή αντίληψη του εξωτερικού κόσμου ήταν σε θέση να αντιδράσει σε διάφορα οπτικά ερεθίσματα. Παρόλο που δεν έβλεπε. Είχε δηλαδή περιέλθει σε μια κατάσταση ύπνωσης και δεν είχε οπτική επαφή με τον έξω κόσμο. Και ο Πινέ λοιπόν έκανε το συμπέρασμα καθώς το υποκείμενο δεν μπορούσε να έχει συνειδητή αντίληψη αυτών των οπτικών ερεθισμάτων. Κάποιο άλλο τμήμα της προσωπικότητας ήταν υπεύθυνο για αυτές τις αντιδράσεις. Και αυτό το άλλο τμήμα λειτουργούσε και είχε τη δυνατότητα να δράσει ανεξάρτητα και ξεχωριστά από την κύρια προσωπικότητα. Ο William James έλεγε για τον άγνωστο αριθμό υποπροσωπικότητων έχουμε, ότι μπορεί να είναι πάρα πολλές οι υποπροσωπικότητες μέσα μας και να καθορίζουν μέσα στο δικό τους ρόλο. Έλεγε σαν το ποτάμι που πολλοί παραπόταμοι υπάρχουν και καταλήγουν στο μεγάλο ποταμό, που είναι η προσωπικότητα, αλλά οι παραπόταμοι θα καθορίσουν πώς θα είναι ο ποταμός. Ο Γιούγκ μετά μίλησε για τα συμπλέγματα, τα κόμπλεξ δηλαδή, αποθυμένων ιδεών ή αναμνήσεων που ενωρούν ανεξάρτητα από τη συνειδητή προσωπικότητα. Μικρές προσωπικότητες δηλαδή, στο ασυνείδητο. Watkins και Watkins μίλησαν μετά για τις καταστάσεις του εγώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές αυτόβουλες καταστάσεις, σαν να λέμε αυτόβουλες προσωπικότητες, οι οποίες καθορίζουν την προσωπικότητά μας σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Και λέγανε κιόλας ως παράδειγμα ότι μπορεί τη μία μέρα να γίνει κάτι, π.χ. να είναι κάποιος να περπατάει και κάποιος να το σπρώξει και να θυμώσει. Την επόμενη μέρα να γίνει το ίδιο και να μην θυμώσει. Γιατί στη μία περίπτωση λειτουργήσε μία κατάσταση του εγώ και στην άλλη περίπτωση λειτουργήσε μία άλλη κατάσταση του εγώ. Θα μου πείτε γιατί το λες κατάσταση του εγώ και υποπροσωπικότητα. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι μέρος της ίδιας προσωπικότητας. Να είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά χαρακτηριστικά, δεν είμαστε ένα πράγμα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει επίγνωση εκείνη τη στιγμή, δηλαδή με την έννοια ότι πώς το έκανα εγώ αυτό, πώς λειτουργήσα έτσι. Δεν είναι δηλαδή συνειδητό αυτό που έγινε. Δηλαδή είτε το ότι θύμωσε τη μία μέρα ο άνθρωπος, είτε ότι δεν θύμωσε την επόμενη μέρα, μπορεί να μην είναι ένα από τα δύο χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Μπορεί ένας άνθρωπος που θυμώνει πολύ εύκολα και τη μία μέρα να μην θύμωσε, ή ένας άνθρωπος που δεν θυμώνει εύκολα και τη μία μέρα να θύμωσε. Οπότε είναι σαν να είναι κάτι αυτόβουλο, κάτι που γίνεται στο υποσυνείδητο κομμάτι του εαυτού ή στο ασυνείδητο ακόμα. Λοιπόν, ο Χίλγκαρντ είπε για τον κρυμμένο παρατηρητή που έχουμε μέσα μας στην προσωπικότητά μας. Σε μία επίδειξη, σε ένα εργαστήριο, έβαλε σε ύπνωση ένα υποκείμενο και του έδωσε την οδηγία ότι δεν θα ακούει τα εξωτερικά ακουστικά ερεθίσματα. Από εδώ και μπρος δηλαδή, δεν θα ακούς τι λένε και τι ακούγεται γύρω. Δέχτηκε αυτή την οδηγία, το υποκείμενο, και του είπε ένα κομμάτι του εαυτού σου όμως, αν ακούει, να σηκώσει τον αντίχειρα. Και αυτό συνέβη. Ενώ είχαν αποδείξει, δηλαδή ήταν σαφές ότι δεν άκουγε το άτομο, ένα κομμάτι του εαυτού του όμως άκουγε. Εδώ πρέπει να πούμε ότι λέγοντας πολλαπλός εαυτός, δεν εννοούμε κάποιο διασχιστικό σύνδρομο,
αλλά για το πολύπλευρο της προσωπικότητας. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των φυσιολογικών ατόμων και των ατόμων που πάσχουν από διασχιστικά σύνδρομα. Στα άτομα με διασχιστική διαταραχή, η σοβαρότερη μορφή της οποίας είναι η διασχιστική διαταραχή της προσωπικότητας, αυτό που παλιά λεγόταν διχασμένη προσωπικότητα ή τριχασμένη και πολλαπλή προσωπικότητα, οι υποπροσωπικότητες χωρίζονται από διαπέραστα τείχη, τα οποία εμποδίζουν και αποκλείουν την επικοινωνία μεταξύ τους. Αν σου δείτε την ταινία Split, δεν ξέρω ποιοι την έχετε δει από εδώ, του Σιάμαλα, όπου αφορά μια ακραία περίπτωση διαταραχής ταυτότητας, η έλλειψη επικοινωνίας φτάνει συχνά σε βαθμό που η προσωπικότητα που αναλαμβάνει κάθε φορά τον έλεγχο του συνειδητού δεν έχει μνήμη, δεν γνωρίζει τις πράξεις των άλλων υποπροσωπικότητων που είχαν το συνειδητό έλεγχο πριν από αυτή. Δεν μιλάμε λοιπόν για τη διασχιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτή είναι μια σπάνια ψυχοπαθολογική διαταραχή. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο μπορεί π.χ. να έχει εκτός επικύρησης την προσωπικότητά του και μια υποπροσωπικότητα την επίγνωση που δεν έχει, και όταν παίρνει τα ενία αυτή η υποπροσωπικότητα, γίνεται άλλος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ένας δορπαλός μαζεμένος άνθρωπος, για παράδειγμα, και όταν ξαφνικά παίρνει τα ενία η ώρα την προσωπικότητα, να γίνεται ένα πολύ δυναμικό άτομο που τα βάζει με όλους. Μπορεί να κυλιέται στην κρεπάλη ένα βράδυ και το επόμενο πρωί, όταν μια άλλη πλευρά αναλαμβάνει τον έλεγχο, να μην έχει καμία μνήμη το νυχτερινό του κατορθωμάτου. Και αυτό μου θύμισε και μια ταινία με τον Μουστάκα. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Ρώσο Κάτος, που ήταν ένας καθηγητής πολύ τροπαλός και μαζεμένος και διαιτητικός της εκκλησίας κλπ. Και το βράδυ γινότανε, έβγαινε το βράδυ και ήταν ένας άλλος άνθρωπος και έκανε... Τελείωσε, ναι. Λοιπόν, αυτό, όταν το είχα πρωτοδεί, μου είχε φανεί έτσι γελίο, λέω ότι είναι λίγο... Χαζό μου είχε φανεί αυτό. Κι όμως σε ακραίες περιπτώσεις διασχιστικής διαταραχής μπορεί να συμβεί αυτό. Έτσι. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Στους περισσότερους από εμάς που δεν υποφέρουμε αυτό το σύνδρομο, μπορεί οι διάφορες υποπροσωπικότητές μας να μας σωθούν να κάνουμε ορισμένα πράγματα χωρίς να ξέρουμε γιατί τα κάνουμε, αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι τα κάνουμε. Είναι μια πλευρά του εαυτού μας. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι είχαμε κάνει ένα ξέσπασμα θυμού. Απλώς πριν να ξεκινήσει αυτό το ξέσπασμα θυμού, είναι σαν φαινομενικά να μην το ορίσαμε εμείς. Και όντως δεν το όρισε η συνειδητή προσωπικότητά μας. Το όρισε η υποσυνείδητη πλευρά που ήθελε να το ορίσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα για τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα της ύπνωσης και της εσωτερικής εστίασης στη βιοθυμική ψυχοθεραπεία και γενικότερα. Ύπνωση λοιπόν στη διαχείριση του άγχους. Μπορεί να επιστρατευτεί η ύπνωση σε ένα αγχώδες άτομο το οποίο υποφέρει από άγχος στη ζωή του, πρωτίστως εντοπίζοντας τα triggers, δηλαδή τα ερεθίσματα που πυροδοτούν το άγχος. Μπαίνοντας μέσα σε μια κατάσταση όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με το κομμάτι αυτό, το οποίο αυτά τα triggers είναι που το κάνουν να εκκινεί τις συμπεριφορές του άγχους και της ανησυχίας και του πανικού πολλές φορές, την κορύφωσή του, και να δούμε περισσότερο, ίσως πιο γρήγορα δηλαδή και ίσως και πιο αποτελεσματικά, ποια είναι αυτά τα ερεθίσματα από ό,τι αν το συζητούσαμε σε μια θεραπεία συζήτησης. Και αυτό θα γινόταν, κάποια στιγμή θα εντοπίζονταν σε μεγάλο βαθμό, όχι όλα, αλλά με την ύπνωση ίσως είναι πιο γρήγορο και ίσως μπορεί να πάμε πιο βαθιά και να βρούμε περισσότερα triggers. Να κάνουμε γνωστική αναδόμηση. Με την γνωστική αναδόμηση εννοούμε πως προάγονται πιο υγιείς οπτικές γωνίες και ερμηνείες των σωσογόνων καταστάσεων. Μπορεί να έχουμε μια εντύπωση για κάτι το οποίο είναι πολύ αγχωτικό και τώρα θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση μάχης ή μάχης ή φυγής, το fight or flight αν έχετε ακούσει, γιατί ακριβώς λέμε ότι αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ή να το αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυνάμεις μας ή να φύγουμε. Αλλά με την ύπνωση μπορούμε να προλάβουμε τον εαυτό, να τον αποτρέψουμε από το να μπει στο fight or flight, γιατί γίνει μια γνωστική αναδόμηση και έχει μάθει τώρα το ερέθισμα να μην το θεωρεί τόσο επικίνδυνο. Και αυτό είναι ρεαλιστικό. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι επικίνδυνο, ακίνδυνο, μέσω της ύπνωσης. Αν δηλαδή εμφανιστεί εμένα κάποιος, έρθει στο γραφείο μου και μου πει
Ξέρεις, Στράτο, εγώ φοβάμαι τα λιοντάρια. Τι να κάνω. Θα του πω, πολύ καλά κάνεις, φοβάσαι τα λιοντάρια. Αν δεν φοβάσαι τα λιοντάρια και πετύχεις ένα λιοντάρι και πας να το χαϊδέψεις, θα σε κατασπαράξει το λιοντάρι. Αν όμως έρθει και μου πει, φοβάμαι τις γάτες, τότε θα του πω ότι ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό το οποίο σε αγχώνει, αυτό το οποίο σε στρεσάρει. Θα αναφέρω και τις φοβίες στη συνέχεια. Απλώς ποτέ η φοβία και ο φόβος δεν είναι ερήμην άγχους. Είπε κάποιος κάτι. Θα έχουμε χρόνο να πούμε και αργότερα. Θα το ρωτήσω μετά. Ναι. Λοιπόν, πετυχαίνουμε να κάνουμε ρύθμιση των συναισθημάτων. Αν θεραπεύεται. Αν θεραπεύεται. Με την ύπνωση, αν θεραπεύεται ο φόβος γενικότερα. Σε κάτι συγκεκριμένο. Φοβία, η φοβία. Σε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Θα το απαντήσω σε λίγο αυτό που θα είναι στη συνέχεια της παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ. Η ρύθμιση συναισθημάτων μας επιτρέπει να έχουμε πιο ψύχρωμη αντίδραση και το πετυχαίνουμε καλύτερα με την εσωτερική εστίαση, την ύπνωση, γιατί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση να τα δούμε πιο ολόκληρα αυτά τα συναισθήματα και να προσαρμοστούμε αναλόγως στο ερέθισμα που έχουμε και να αντιδράσουμε πιο ψύχρεμα, πιο ήρεμα. Χαλάρωση, γιατί από μόνη της η κατάσταση αυτή επιφέρει τη χαλάρωση, όχι επειδή είναι επιδιωκόμενο. Και μπορεί να υπάρχει και το δημιουργικό στρες. Κάποιος βαθμός στρες μπορεί να είναι ωφέλιμος. Γιατί μας κινητοποιεί το άτομο να λάβει δράση, να προσαρμοστεί στην αλλαγή, να πετύχει τους στόχους του. Το παραγωγικό, δημιουργικό ή παραγωγικό άγχος. Και θέλουμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο, προφανώς. Λοιπόν, ύπνωση, διαχείριση του θυμού. Πάλι το ίδιο, εντοπισμός triggers, πότε και σε ποιες καταστάσεις πυροδοτείται συχνότερα ο θυμός. Τι είναι αυτό που βλέπει ο ένας άνθρωπος και θυμώνει και ένας άλλος άνθρωπος το βλέπει και δεν θυμώνει. Μπορούμε να εντρυφήσουμε, να πάμε βαθιά και να βρούμε αυτά τα ερεθίσματα. Εντοπισμός της ρίζας του θυμού. Πώς ξεκίνησε αυτό το άτομο. Τι εμπειρία είχε στη ζωή του, τι ήταν κάτι που να συνέβη μία φορά ή συνήθως παρατεταμένα που να τον κάνει στο τώρα του έναν άνθρωπο που εύκολα θυμώνει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ήταν κάτι που είχε βιώσει παλιά στο παρελθόν, το οποίο τον εξέθετε, τον έκανε να νιώθει άσχημα, τον έκανε να ζορίζεται τόσο πολύ και να έχει τόσο αρνητικά συναισθήματα. Αυτό μπορεί να εντοπιστεί πιο εύκολα, ακριβώς με την ύπνωση και την εσωτερική εστίαση. Γνωστή και αναδόμηση και πάλι, διευρυμένη ανάλυση της κατάστασης. Το να κάνουμε ένα βήμα πίσω δηλαδή και να δούμε την κατάσταση από καλύτερη, πιο διευρυμένη οπτική γωνία πριν ξεσπάσουμε. Ρύθμιση συναισθημάτων, πιο ψύχρεμη αντίδραση απέναντι στα ερεθίσματα και πάλι. Μείωση του άγχους. Μικρότερη πιθανότητα δηλαδή για κορύφωση ή ξέσπασμα και έκφραση του θυμού με πιο επικοδομητικό τρόπο. Το βασικότερο. Αυτό μπορεί να είναι δηλαδή πιο αποτελεσματικό. Γιατί πάλι δεν γίνεται να μην έχουμε θυμό. Ο θυμός είναι πολύ βοηθητικό συνέστημα. Ο θυμός μας βοηθάει να κρατήσουμε τα όρια μας. Ο θυμός μας βοηθάει να βάλουμε όρια κιόλας. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν καθόλου όρια. Πρέπει να ενεργοποιηθεί λοιπόν ο θυμός για να μπορέσουν να βάλουν αυτά τα όρια. Μιλάμε όμως για ένα θυμό ο οποίος μπορεί να είναι καταστροφικός. Μπορεί να είναι τόσο έντονος που το άτομο πλέον να υποφέρει, να κινδυνεύουν οι σχέσεις του, να υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Περιστατικό. Θα σας πω για την περίπτωση του Παύλου. Ο Παύλος, δεν λέω το πραγματικό του όνομα για ευνόητους λόγους, όπως και κάποιες λεπτομέρειες θα αλλάξω για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο ταυτοποίησης, είχε έρθει παλιότερα για συμβουλευτική στη διαχείριση θυμού. Ήταν γύρω στα 50 περίπου, και αυτό δεν το λέω ακριβώς, εκεί κοντά πάντως ήταν, παντρεμένος με δύο παιδιά, αν θυμάμαι καλά, ναι, με δική του επιχείρηση, δεν λέω πάλι την επιχείρηση, μου είχε πει ότι είχε δει στο site πως κάνω και βιοθυμική ψυχοθεραπεία και μου είπε πως νιώθει πως ο θυμός έχει ξεπεράσει τα όρια, κάτι πρέπει να γίνει.
Ξεκινώντας λοιπόν τη συζήτηση, μου είπε πως γι' αυτό είναι κόκκινο πανί όταν κάποιος του ζητάει να κάνει κάτι ή όταν οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αμέσως όταν ζητάει κάτι. Ένιωθε σαν να βράζει μέσα του λάβα, που λίγο θέλει να ξεχυθεί και να, από το ηφαίστειο αυτό που γινόταν το σώμα. Και κυρίως ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει. Δεν μπορούσε να το σταματήσει αυτό το ηφαίστειο από τον εκραγή. Κάποιες φορές, όχι όλες, απολογούνταν μετά από ξέσπασμα, γιατί αντιλαμβανόταν ότι η αντίδρασή του είναι κάπως υπερβολική. Άλλες πάλι όχι, γιατί πίστευε ότι είχε δίκιο και μπορεί να είναι απαιτητικός άνθρωπος και οι άλλοι πρέπει να τον αποδέχονται και έτσι, που είμαι απαιτητικός. Μου είπε επίσης ότι ξεσπούσε κυρίως τους κοντινούς του, εννοώντας την οικογένεια και τους υπαλλήλους του στη δουλειά. Και το πράγμα χειροτέρευε όμως, και δεν ήθελε να είναι έτσι πλέον. Ξεκινώντας συζητάμε, η συζήτηση πήγε σε παιδικά βιώματα και μου είπε για τους γονείς του και μου είπε ότι ο πατέρας του ήταν πολύ αυστηρός και μονίμως θυμωμένος. Δηλαδή γυρνούσε από τη δουλειά και τον θυμόταν πάντα να φωνάζει. Και πολλές φορές φώναζε επειδή πρέπει να είναι όλα όπως τα ήθελε. Και τσατισόταν πάρα πολύ να μην ανταποκρίνονται άμεσα στα θέλω του. Η μητέρα του απ' την άλλη ήταν πολύ περιφερή αλλά και αρκετά φοβισμένη. Τι κάναμε λοιπόν με την ύπνωση? Σε κάποιον που τη συναντήσαμε πρόσφατα στην περίοδο που ο Παύλος ήταν μικρούλης και ήταν φοβισμένος πάρα πολύ από τον πατέρα του. Εκεί είδε πως κάποιες αρχικές σκέψεις ήταν μήπως έφταιγε που δεν έκανε όλα όσα ήθελε ο πατέρας του. Και η σκέψη αν ανταποκρινόμουν κατευθείαν εγώ σε αυτά που ήθελε ο πατέρας του, θα γλίτωνα από το θυμό του. Το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό, ήταν ένα παιδί. Αλλά κυρίως ήθελε πολύ να προστατέψει τη μητέρα του. Αλλά δεν μπορούσε. Γι' αυτό τον έκανε θυμώνει με τον εαυτό του και να είναι και πολύ θλιμμένος ταυτόχρονα. Και αυτό τι σημαίνει? Ο Παύλος ήξερε ότι οι συμπεριφορές που τώρα έχει ακουμπάνε πάνω στα παιδικά του βιώματα και αυτά που είχε σαν εικόνες με τον πατέρα του, είχε αυτή την επίγνωση. Με την ύπνωση όμως ήρθαμε σε επαφή με το βαθύτερο κομμάτι του εαυτού του και βοηθήθηκε να διαπιστώσει ότι έχει θυμό και προς το παιδί αυτό και ότι στους οικείους του βλέπει τον εαυτό του τον παλιό, τον αδύναμο, που δεν μπορεί ή δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Τώρα ξέρει ότι δεν είναι αυτό το παιδί, αλλά κάπου μέσα ότι υπάρχει αυτό το παιδί. Επειδή λοιπόν δεν θέλει με τίποτα να βρεθεί πάλι σε αυτή τη θέση, να γίνει πάλι αυτό το παιδί, το οποίο είναι αδύναμο και εκτεθειμένο, κάνει προβολές στους άλλους, σε όσους εμπλέκεται άμεσα, και αυτός είναι σε θέση εξουσίας τώρα, ενώ αυτή είναι σαν να λέμε σε μια θέση κατώτερης ιεραρχίας. Στη δουλειά είναι αυτό πραγματικό, επειδή όντως είναι αφεντικό, έτσι. Στο σπίτι όμως, έχοντας τη θέση του πατέρα και βλέποντας άλλους να εμφανίζουν αυτό το πρόσωπο του αδύναμου ή του μη παντοδύναμου, καλύτερα να πω, θυμώνει πάρα πολύ με αυτό. Θέλει άλλοι να είναι δυναμική, δυνατή, να αντιλαμβάνουν τα πάντα κατευθείαν. Και υπήρχε και μια πεποίθηση μέσα ότι θέλω με τη μία να τα πιάνω. Όταν ξεσπάει μάλιστα με θυμό, τους λέω: θεωρώ πως έχω να κάνω με ανθρώπους που παίρνουν στροφές. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με αυτό το εσωτερικό παιδί και το καθησύχασε. Εντοπίστηκε η ρίζα του κακού, λοιπόν. Αυτό που ήξερε ήδη σε μεγάλο βαθμό και συνειδητά. Τα θυμόταν αυτά που γίνονταν. Έγινε η γνωστική αναδόμηση. Έγινε η ρύθμιση συναισθημάτων. Τώρα μπορώ να προστατεύσω αυτούς που αγαπώ. Τώρα είμαι δυνατός. Τώρα έχω τον έλεγχο και επίσης μπορώ να είμαι πιο υπηκής απέναντι στους άλλους, όπως και εγώ τότε θα ήθελα να λάβω μεγαλύτερη υπηκία και καθοδήγηση. Λοιπόν, ύπνωση για φοβίες που αναφερθήκαμε λίγο. Καταρχάς, να διαχωρίσω το φόβο από τις φοβίες. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα χρήσιμο σε κάποιο βαθμό. Αν δεν έχω φόβο, θα βγω στο μπαλκόνι και θα πηδήξω. Δεν θα αντιληφθώ τον κίνδυνο. Αντίστοιχα με την τίγρη ή το λιοντάρι. Δεν θα αντιληφθώ τον κίνδυνο, αν δεν φοβάμαι την τίγρη ή το λιοντάρι. Φοβία όμως γίνεται όταν πρόκειται για παράλογο φόβο. Όταν είναι αντικειμενικά και αποδεδειγμένα κάτι υπερβολικό. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, την περίπτωση που φοβάται τις γάτες κάποιος. Εντάξει, και η γάτα, okay, μπορεί να σε γρατζουνίσει, αλλά ο άλλος μπορεί να φοβάται ότι θα πεθάνει άμα δει μια γάτα ή θα τον φάει, δεν ξέρω. Δηλαδή, και μπορεί να μην είναι και κάτι συγκεκριμένο που φοβάται. Απλά φοβάται. Απλά νιώθει να καταραίει μέσα του από την ένταση της φοβίας που τον πιάνει.
Λοιπόν, απευαισθητοποίηση. Το άτομο μαθαίνει να αντιμετωπίζει τη φοβία του σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, σταδιακά μειώνοντας την ένταση της φοβικής αντίδρασης. Γνωστική αναδόμηση. Με την πρόσβαση στο ασυνείδητο, το άτομο εντοπίζει τις ρίζες της φοβίας του και αντικαθιστά τις παράλληλες πεποιθήσεις με λογικές και βοηθητικές. Χαλάρωση, γιατί επιτυχάνει και την ίδια την ύπνωση, μπορούμε να το επιδεώσουμε ακόμα περισσότερο εδώ πέρα, και επαφή με την αρχική τραυματική εμπειρία σε ασφαλές περιβάλλον. Ασφαλές πλέον περιβάλλον, γιατί κάποτε το περιβάλλον μπορεί όντως να μην ήταν ασφαλές. Ύπνωση για αιμονές. Οι αιμονές μπορεί να είναι απλά έντονες, αυτό που λέμε αιμονές ιδέες, κολλήματα του μυαλού, σαν να λέμε, αλλά μπορεί να είναι και κάτι πιο βαρύ, δηλαδή να φτάσουμε να μιλάμε για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Να υπάρχουν δηλαδή αιμονές, σκέψεις εισβολής και να είναι τόσο επαναλαμβανόμενες και συνεχείς και αβάσταχτες, που το άτομο να φτάσει να θεωρήσει ότι πρέπει να κάνει κάποιες τηλετουργίες ώστε να τις απαλύνει, ώστε να σταματήσουν να τον ενοχλούν αυτές οι σκέψεις της βολής. Και εδώ πέρα, όπως λέτε στη φωτογραφία, η κοπέλα δηλαδή σκέφτεται τέσσερις διαφορετικές αιμονές. Η μία είναι να πλύνει τα χέρια με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί αν δεν τα πλύνει με αυτόν τον τρόπο, συγκεκριμένα 10 λεπτά, και να πάει το ένα χέρι πάνω από το άλλο, να κάνει το σαπούνι από εδώ και να γίνει δηλαδή με έναν πολύ συγκεκριμένο κορονοϊός, έτσι. Λοιπόν, τότε θα πάθει κάτι, θα μολυνθεί, θα πεθάνει. Μετά να μην πατήσει το πεζοδρόμιο, τις γραμμές. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι το παίζαμε μικρή που δεν πατούσαν τις γραμμές του πεζοδρομίου, αλλά εδώ μιλάμε ότι αν πατήσει τη γραμμή του πεζοδρομίου, κάτι θα γίνει. Κάποιος δικός μου θα πάθει κάτι. Αυτό πηγαίνει βέβαια και στη σφαίρα της πρόληψης μετά, το προλήψα. Η οργάνωση και η τάξη στο γραφείο. Καλή είναι η οργάνωση και η τάξη. Απλά μπορεί να, αν δεν είναι απόλυτη, άψογη και τέλεια, να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Να λέει το βιβλίο δεν το άφησα εδώ. Ήταν λίγο έτσι. Εκεί γίνεται πρόβλημα. Να μην αγγίξει το πόμολο της πόρτας ή να μην έχει κλειδώσει, δεν έχει κλειδώσει. Και να τσεκάρει 100 φορές αν έχει κλειδώσει ή όχι. Και η κυρία εκεί που βλέπετε είναι, συγκεντρώνει πολλά αντικείμενα στο σπίτι. Υπήρχε και μια κουμπή νομίζω παλιά για ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πετάξουν τίποτα και γέμισε το σπίτι ως πάνω. Γιατί θεωρούσαν ότι πετώντας πράγματα, ότι σαν να πετάνε ένα κομμάτι του εαυτού τους, ήταν συναισθηματικός πόνος δηλαδή. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα αιμονές και αιμονικές σκέψεις. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος να φοβάται ότι θα βλάψει κάποιον, ότι θα του κάνει κακό, ότι ενώ δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη γι' αυτό. Και θα σας πω και ένα περιστατικό σημείο γι' αυτό. Κάνουμε λοιπόν πάυση των αιμονικών μοτίβων σκέψης. Γνωστική ευελιξία. Μαθαίνει το άτομο να έχει αυτή τη γνωστική ευελιξία και να μην αποδίδει κάτι, ένα ερέθισμα, σώνει και καλά σε ένα αποτέλεσμα, ότι θα γίνει κάτι. Αν συμβεί αυτό, θα συμβεί οπωσδήποτε εκείνο. Εντοπισμός και ρύθμιση των μύχιων συναισθημάτων. Τι έκανε αυτό το άτομο να διαμορφώσει αυτές τις αιμονές. Συνήθως είναι κάτι τραυματικό που μπορεί να είχε παλιότερα. Χαλάρωση, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αίσθηση ελέγχου. Πολλές φορές οι αιμονές και γενικά οι συμπεριφορές που συνοδεύονται για να ηρεμήσουν αυτές τις σκέψεις της βολής έχουν να κάνουν ακριβώς με την απώλεια του ελέγχου. Το άτομο θεωρεί ότι χάνει τον έλεγχο. Και για να διαφυλάξει τον έλεγχο πρέπει να κάνει αυτές τις τηλετουργίες, αυτές τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, αυτές τις παρορμήσεις. Λοιπόν, περιστατικό που δεν είχα εγώ, μου το μοιράστηκε ένας συνάδελφος σε κοινή μας εποπτεία, η γυναίκα γύρω στα 30 με 7 μηνών μωρό, ιδιοψυχαναγκασμοί του τύπου θα μου πέσει το μωρό από τα χέρια μου, θα σκοτωθεί. Θα κολλήσω COVID και θα κολλήσω και το μωρό, θα πεθάνει και το μωρό, θα πεθάνει και η δική μου. Και αν το δηλητηριάσω το μωρό, κατά λάθος, πάνω να του φτιάξω το γάλα του και κάνω λάθος και το σκοτώσω,
μπορεί να του αφήσει το μαξιλάρι του κουβερτάκι στο πρόσωπό του και να πάθει ασφυξία. Και τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για άγχη και αγωνίες μιας νέας μητέρας. Μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο, για κάτι πιο υπερβολικό. Κάθε νέα μητέρα έχει τις αγωνίες της. Αλλά εδώ μιλάμε για μια μόνιμη αγωνία, ένα μόνιμο φόβο ότι θα γίνει αυτό. Σε βαθμό να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να φάει, να υποφέρει. Υποφέρει μονίμως. Λοιπόν, ο συνάδελφος που την είχε αναλάβει, λοιπόν, διεισδύοντας στα άδυτα της ψυχής, στα άδυτα του υποσυνειδίτου και το ασυνειδίτου, είδε ότι οι γονείς ήταν υπεροπιστωτικοί σε τέτοιο βαθμό που δεν την άφηναν να νιώσει ανεξάρτητη, δυνατή, να στηριχθεί στον εαυτό της. Οπότε αυτό έφερε και μια αίσθηση ανεπάρκειας. Είναι μια λάθος γνωσία, δηλαδή μια ασφαλμένη πεποίθηση που μπορεί κάποιος αφελά να αναπτύξει, θεωρώντας πως αν ήταν επαρκής, δεν θα την κυνηγούσαν οι γονείς της όλη την ώρα για να την προστατεύσουν. Αλλά δεν είμαι επαρκής. Δεν είμαι ικανή μόνη μου να μπορέσω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και δεν μιλάμε για ένα παιδί 8 χρονών. Μιλάμε για μια κοπέλα που ήταν 25 χρονών. Και επιτεύχθηκε λοιπόν η επικοινωνία με την πλευρά που νιώθει ακόμα έτσι. Να καθησυχαστεί, να νιώσει ότι μπορεί, να σηκωθεί. Ύπνωση για διακοπή του καπνίσματος. Εδώ βλέπω λίγο. Θα πάω στο τελευταίο που λέει αυξανόμενη αποτελεσματικότητα όταν επιστρατευτεί ως επιστέγασμα της θεραπείας. Είναι πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει, να πετύχει η διακοπή του καπνίσματος, αν δεν είναι από μόνο, δεν είναι, αν δεν βασιστούμε μόνο στην ύπνωση. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, αλλαγή μοτίβων σκέψης. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα μοτίβα σκέψης? Το κάπνισμα το χρειάζομαι. Το τσιγάρο είναι η συντροφιά μου. Ότι λαχταράω ένα τσιγάρο, δεν υπάρχει κάτι άλλο εναλλακτικό να ικανοποιήσει αυτή τη λαχτάρα μου. Αλλαγή σε αυτά. Σιγά σιγά. Μείωση του άγχους. Πολλοί άνθρωποι, όσοι καπνίζεται εδώ μέσα, φαντάζομαι, το θεωρείτε έναν τρόπο να ανταποκριθείτε στο στρες, στην ανησυχία, στα αρνητικά συναισθήματα. Υπάρχουν τεχνικές της ύπνωσης, οι οποίες μπορούν να εμφυσίσουν στο άτομο εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους που νιώθουν ότι δημιουργείται αν δεν καπνίσουν. Και είναι αποδεδειγμένο ότι η σωματική εξάρτηση, η χημική εξάρτηση μπορεί να είναι 2-3 μέρες από το τσιγάρο. Αλλά η ψυχολογική εξάρτηση μπορεί να είναι πολύ πολύ περισσότερο. Γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό που δημιουργείται από την έλλειψη του τσιγάρου. Σταδιακή απομάκρυνση από το αλληλένδετο του τσιγάρου με συγκεκριμένα ρυθίσματα ή καταστάσεις. Το τσιγάρο στο μυαλό των καπνιστών είναι αλληλένδετο με πολλά πράγματα, τον καφέ. Με το ότι θα σηκωθούν το πρωί και θα κάτσουν λίγο πριν πάνε στη δουλειά να κάνουν τσιγάρο. Δεν γίνεται να σηκωθώ το πρωί και να μην κάνω τσιγάρο. Με το να είναι σε μια παρέα φίλων. Ότι για να είμαι σε αυτή την παρέα φίλων και να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι χαλαρός, πρέπει να καπνίζω. Και όχι μόνο για να είμαι χαλαρός, γιατί γουστάρω να καπνίζω όταν είμαι στην παρέα των φίλων. Το έχω συνδέσει με αυτό. Παρέα φίλων τσιγάρο. Ταβέρνα τσιγάρο. Όταν όμως αποσυνδεθεί με κάποιο τρόπο αυτό το αλληλένδετο, όπως οι μη καπνιστές δεν έχουν αλληλένδετο το τσιγάρο με τις διάφορες καταστάσεις, τότε θα επιτευχθεί και πιο εύκολα η διακοπή. Ενίσχυση αυτάρκειας και αυτοπεποίθησης. Αυτάρκεια. Όταν νιώθεις ότι είμαι εντάξει, μα και τόσο, έτσι όπως είμαι, δεν χρειάζομαι ένα τσιγάρο ή ένα κάπνισμα για να με καθορίσει. Συντήρηση της αποχής από το κάπνισμα, το πιο βασικό.
Το να το κόψει κάποιος μπορεί να επιτευχθεί ενδεχομένως και με πολλούς τρόπους. Ακόμα και να πει θα το κόψω. Αύριο το κόβω. Το θέμα είναι να διατηρηθεί αυτό και με αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί στη διαδικασία της υπνοθεραπείας έχουν καθιδρυθεί, σαν να λέμε, διαδρομές με τις οποίες το άτομο μπορεί να συντηρήσει την διακοπή αυτή του καπνίσματος. Και ύπνωση για τον πόνο. Ναι, και αυτό υπάρχει και χρησιμοποιείται όχι μόνο από ψυχολόγους και από κάποιους γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί στην ύπνωση. Διαφοροποίηση της αντίληψης του πόνου. Με την πρόσθεση του υποσυνείδητο, το άτομο μπορεί να επαναπροσδιορίσει τα σήματα του πόνου και να μειώσει την αντιλαμβανόμενη έντασή τους. Ανακατεύθυνση της προσοχής και αποστασιοποίηση. Όταν μας πιάνει πόνος και όταν μας πιάνει και έντονος πόνος και πολλά άτομα έχουν και χρόνιο πόνο, τότε το φόκους είναι απόλυτα εκεί. Σε αυτό που τραβάω τον πόνο που έχω τώρα. Μπορεί να γίνει όμως μια μετατόπιση της προσοχής μέσω της ύπνωσης αλλού, σε άλλα πιο υγιή κομμάτια του εαυτού. Και μπορεί να γίνει και μια αποστασιοποίηση σταδιακά. Εντοπισμός και ρύθμιση συνοδών συναισθημάτων. Ο πόνος επίσης δεν είναι μόνος του. Συνοδεύεται από φόβο, συνοδεύεται από ανησυχία, συνοδεύεται από αδυναμία. Αν όλα αυτά με κάποιο τρόπο εντοπιστούν και ρυθμιστούν διαφορετικά, ώστε να μην είναι παραλυτικά, τότε και ο πόνος, όσο και αν φαίνεται παράξενο, θα μειωθεί. Χαλάρωση επίσης. Η χαλάρωση που μπορεί να περιέλθει ο εαυτός αντίστοιχα επηρεάζει και τον πόνο. Νέες δεξιότητες αντιμετώπισης του πόνου και αυτό είναι επίσης και το να μην είναι όταν το άτομο περιέρχεται στη συνθήκη και στην κατάσταση του πόνου να έχει να κάνει κάτι γι' αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει παραδοθεί στον πόνο που νιώθει και να πει δεν μπορώ να τίποτα. Κάθομαι και τον υπομένω. Και πάει ως συμπληρωματικό εργαλείο στην ανακούφιση από τον πόνο. Παράλληλα με ιατρικές θεραπείες, ενδεχομένως με αναλγητικά φάρμακα και επίσης η ύπνωση δεν μπορεί να εξαλείψει τον πόνο, να τον εκμηδενίσει. Μπορεί να τον ανακουφίσει, μπορεί να τον μειώσει. Έτσι, για την εξάλειψη του πόνου χρειάζεται κάτι, ειδικά του έντονου πόνου, του χρόνιου πόνου, συνήθως χρειάζεται και μια πιο ολιστική προσέγγιση. Λοιπόν, τώρα, τι ώρα είναι, δεν ξέρω κιόλας, έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, για κρίσεις πανικού μπορεί να χρησιμοποιείται η ύπνωση. Δεν άκουσα. Για κρίσεις πανικού. Ή και για κατάθλιψη ακόμα. Βεβαίως, η κρίση πανικού είναι σαν να λέμε η κορύφωση, το αποκορύφωμα του άγχους. Οπότε, αν μπορούμε να παρέμβουμε στο άγχος και να το μειώσουμε, να το περιορίσουμε, δεν θα φτάσει το άτομο να βιώσει μια κρίση πανικού, δεν θα φτάσει ποτέ σε τέτοιο υψηλό επίπεδο άγχους. Κατάθλιψη. Φυσικά και για την κατάθλιψη, γιατί η κατάθλιψη βασίζεται σε κάποιες πεπιθήσεις. Παθαίνει ο άλλος κατάθλιψη, ας πούμε, γιατί π.χ. χώρισε με την κοπέλα που είχε 3 χρόνια, τον παράτησε, την αγαπάει πάρα πολύ, ακόμα και νιώθει ότι δεν θα βρει άλλη κοπέλα. Και όταν νιώθεις ότι δεν θα βρεις, θα είσαι για πάντα μόνος σου, ούτε δεν θα βρω άλλη να με αγαπήσει, ούτε να αγαπάω εγώ, μπορεί να η θλίψη να φτάσει σε επίπεδο κατάθλιψης, αν νιώθεις δηλαδή ότι θα είσαι έτσι μια ζωή. Αν αυτό με κάποιο τρόπο αντικατασταθεί με πιο υγιείς τρόπους σκέψης και πιο θετική προσέγγιση και στάση στη ζωή, τότε μπορεί... Άρα ψυχοθεραπεία, όχι η ψυχοθεραπεία μπορεί να εντάξει μέσα της την ύπνωση και να γίνει ύπνοθεραπεία, δηλαδή. Ή μπορεί να είναι μια δομημένη θεραπεία, γι' αυτό σας την ανέφερα τη βιοθυμική, πέρα από το ότι έχω εκπαιδευτεί εγώ στην βιοθυμική, μπορεί να είναι μια δομημένη θεραπεία με συγκεκριμένα scripts, σενάρια δηλαδή, τεχνικές, βήματα τα οποία ακριβώς
εντοπίζουν το σύμπτωμα που προκειμένου μπορεί να είναι η κατάθλιψη και μπορούν να το αντιμετωπίσουν ή και να το θεραπεύσουν σε κάποιες περιπτώσεις. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Mm-hmm. Φυσικά. Αν είχατε τελειώσει. Η ύπνοση είναι μέρος της θεραπείας των ψυχολόγων, είναι τα εργαλεία των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων. Χρειάζεται εξειδίκευση για να είναι κάποιος ύπνος, να περάσει, να μπορεί να κάνει ύπνοση. Ναι, φυσικά είναι εργαλείο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας συνήθως, ψυχολόγων και υπάρχουν και ψυχίατροι που επιστρατεύουν την ύπνωση, υπάρχουν και ψυχίατροι γενικά ψυχοθεραπευτές. Κάποιοι ψυχίατροι είναι ασχολούνται μόνο με φαρμακοθεραπεία, με συνταγογραφήσεις και κάποιοι κάνουν και ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία που μπορεί να κάνουν, μπορεί να εντάξουν και την ύπνωση και να κάνουν ύπνοθεραπεία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούν την ύπνωση. Μπορεί και γιατροί να χρησιμοποιούν την ύπνωση. Στα χειρουργία, ο Μπρέιν που σας είπα πριν ήταν χειρουργός και χρησιμοποιούσε την ύπνωση κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, ώστε να απαλύνει τον πόνο. Επίσης τότε τα αναισθητικά δεν ήταν τόσο προηγμένα όσο τώρα. Είναι όμως μέρος της συνεδρίας. Δεν είναι εξέταση που μπορώ να την πάρω και να την πάω σε άλλο γιατρό. Είναι μέρος εξέταση, πώς το εννοείτε. Της κουβέντας. Ναι, ναι, ακριβώς. Με τον ειδικό. Ακριβώς. Μπορεί να κάνουμε τη θεραπεία συζήτηση, να μιλάμε και να περάσουμε και σε αυτό. Να περάσουμε και σε αυτό κάποια στιγμή ή και από την αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Εγώ, για παράδειγμα, δεν είμαι μόνο υπνοθεραπευτής. Εγώ είμαι κυρίως ασχολούμαι με τη θεραπεία συζήτησης. Αλλά αν κριθεί αναγκαίο και αν θεωρηθεί ότι θα. Και από το άτομο. Το άτομο μπορεί να έρθει με αίτημα, θέλω να εμβαθύνουμε και να βγαίνει από την αρχή αυτό. Ή μπορεί να έρθει από την αρχή και να πει: εγώ θέλω βιοθεραπεία, θέλω υπνοθεραπεία. Δεν είναι η ύπνωση για όλους. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα θέλουν την ύπνωση, αλλά κάποιοι μπορεί να τη θέλουν και μπορεί να γίνει πρόταση από την πλευρά μου. Ότι... Μπορεί να είναι κάποια πιο μύχια πράγματα, περισσότερο αποθυμένα στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο και να συνεχίζεται η θεραπεία συζήτησης και να μην έχουμε την εξέλιξη που θα είχαμε αν εμβαθύναμε περισσότερο. Και μπορεί να γίνει πρόταση, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πίεση για τίποτα. Και όντως εγώ ένας λόγος που ήρθα και σήμερα είναι για να κάπως λίγο ένα ξεφόλωμα στο τοπίο. Γιατί αν προτείνω ειδικά ξαφνικά και απότομα στον θεραπευόμενό μου, ξέρεις τι θες να κάνουμε ύπνωση από την επόμενη συνεδρία, θα πει, οπ, κάτσε, τι μου λες τώρα, τι ύπνωση, δεν μπορώ, να με ελέγχεις. Οπότε, γι' αυτό, αλλά και ακόμα και να ξέρει ο άλλος, μπορεί να μην την επιλέξει, δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Κάτι. Αν εγώ είμαι στο σπίτι μου και αποφασίσω να κάνω μόνη μου διαλογισμό, μπορώ να πετύχω ως ένα σημείο αυτό. Ως ένα σημείο, σωστά το είπατε. Ως ένα σημείο. Ως ένα βαθμό μπορείτε να κάνετε αυτούπνωση. Υπάρχουν μέθοδοι αυτούπνωσης, μπορεί να γίνει υπόθεση και από τον ίδιο τον θεραπευτή και να σας δώσει ένα έτοιμο σεναριάκι, ένα script που το λέμε, γραμμένο δηλαδή έτοιμο σεναριάκι, με το οποίο μπορείτε να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, με τον τρόπο που θα σας πει, ώστε να περιόρθετε στην κατάσταση αυτούπνωσης. Απλώς, όταν βρεθείτε σε μία συνθήκη, κατά τη διάρκεια της αυτούπνωσης, το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείτε κάτι το οποίο μπορεί να υπάρξει σαν ερέθισμα κατά τη διαδικασία. Οπότε, συνήθως με την αυτούπνωση, αυτό που θέλει να πετύχει το άτομο είναι κυρίως η χαλάρωση. Η αίσθηση δύναμης, δεν κάνει συνήθως αυτούπνωση για να πηγαίνει να έρθεις αντιμέτωπος με το φοβικό, αρχικό, τη ρίζα του κακού. Αυτό γίνεται με τον θεραπευτή. Γιατί εκεί υπάρχει και το προστατευμένο περιβάλλον, υπάρχει ο σύμμαχος, είναι όλο αυτό. Άρα αυτή είναι και η διαφορά του διαλογισμού από την ύπνωση προφανώς. Ο διαλογισμός είναι κάτι διαφορετικό από την ύπνωση. Γενικά, είναι σαν να λέμε ότι αλλάζω με την ύπνωση, με το διαλογισμό μπορεί να πετύχω χαλάρωση, μπορεί να έχω καλύτερη επίγνωση του εαυτού μου, των θέλων μου.
τον θέλω μου, έτσι, μπορεί να είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Ύπνος είναι απλά μια κατάσταση διαφορετικής συνειδητότητας. Αυτό είναι. Όπου έχω πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Και είναι ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο. Είναι δηλαδή περίπου όταν γλαρώνω. Όταν γλαρώνω για να κοιμηθώ. Ενώ ο διαλογισμός μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και σε καλύτερη κατάσταση γρήγορσης. Μετά την ύπνωση θυμάται ο ασθενής τι έχει υποθεί? Τις περισσότερες φορές θυμάται. Ειδικά άμα δεν πει σε deep trance, όπως το λέμε, σε πολύ βαθιά έκσταση, άμα δεν έχει γίνει δηλαδή βαθιά ύπνωση, το 100% το θυμάται. Και πάλι ένα ζουμί θα το θυμάται. Και αυτό βοηθάει μετά στη συζήτηση με τον ψυχοθεραπευτή, δηλαδή πατάνε πάνω στο τι έχει υποθεί τη στιγμή της ύπνωσης. Αυτό έχει να κάνει με τη θεραπευτική προσέγγιση, με την υπνοθεραπευτική προσέγγιση του καθενός. Π.χ. στην ρυθμική ψυχοθεραπεία μπορεί να μην συζητήσουμε καν για το τι είδε. Μπορεί να γίνουν εσωτερικές αλλαγές μέσα στο άτομο και μόνος του με τις άλλες πλευρές του εαυτού του, της προσωπικότητάς του, να συζητήσει, να επιφέρει αρμονία, συνεργασία. Και μάλιστα από τη μία συνεδρία μέχρι την άλλη. Η θεραπευτική διάσταση είναι ότι η θεραπεία γίνεται και ανάμεσα στις συναντήσεις, τις επόμενες μέρες δηλαδή. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να συζητήσουμε, ναι. Κάποιες φορές μπορεί να φερθούμε σε κάτι. Αν π.χ. είχε δηλαδή ένα έντονο βίωμα, να συζητήσουμε μετά τι ήταν αυτό ενδεχομένως. Και κάποιοι άλλοι ψυχοθεραπευτές ξεκάθαρα συζητάνε μετά τη διαδικασία. Ναι. Η ύπνωση αυτή κάτι αυτού που συζητάμε τώρα δεν έχει να κάνει με προηγούμενες ζωές και τα λοιπά ανθρώπων. Αν έχει να κάνει με το άτομο από την Ανατολή του κόσμου μέχρι την υπαρξή, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει με προηγούμενες ζωές. Τότε συνήθως μιλάμε μεταφορικά, το βάζουμε εντός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι ξεκάθαρο το βίο, μπορεί να είναι ξεκάθαρη η βίωση των προηγούμενων ζώων. Είναι μάλιστα μία από τις τεχνικές της βιοθυμικής, η αναδρομή σε προηγούμενες ζωές. Και το άτομο να το βιώνει. Δηλαδή μου είχε τύχει με θεραπευόμενό μου να είναι στρατιλάτη στη ρωμαϊκή εποχή. Αλλά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την πραγματικότητα αυτού, ότι είναι κάτι το οποίο όντως έγινε, χωρίς πάλι να το θεωρούμε εντελώς απορριπταίο. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ουσιαστικά πράγματα της τωρινής ζωής, τα οποία αναπαριστώνται με κάποιο τρόπο σε προηγούμενη ζωή. Για παράδειγμα, ότι υποφέρει κάποιος από έγκυο στο στομάχι, έχει έντονο πόνο. Έχει υπαροποιηθεί ότι υπάρχει ένα αναδρομές, αυτό το άτομο πέθανε από δεξίχος στο στομάχι. Ναι, ναι, αλλά μην... Αλλά ένα πράγμα θα σας πω, ότι κάποιες φορές από την ύπνωση μπορεί να σύλλογε και ψευδείς μνήμες. Δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά έγινε αυτό στην πραγματικότητα. Συγγνώμη να ζητήσω, πρέπει να φύγω γιατί έχω ένα ραντεβού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, στα επόμενα 5-10 λεπτά, μπορούμε να κάνουμε και ένα δείγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε πραγματική ύπνωση, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια άσκηση σαν χαλάρωση, δηλαδή να περιέλθουμε να κάνουμε κάτι, μια γεύση. Αυτό το οποίο φαντάζει ως κάτι εξωτικό και περίεργο κλπ, να το δείτε λίγο πώς είναι. Όποιος θέλει να συμμετάσχει. Ναι, φυσικά, μπορούμε να επανέλθουμε σε ερωτήσεις μετά. Ναι. Από έναν άνθρωπο που σας ευχαριστεί πρώτα-πρώτα, σε αυτή την καταλογική σηκότητα του. Καμιά σχέση ούτε με ψυχολογία ούτε με θεολογική επιστήμη. Αφήσατε κατά τη γνώμη μου και πέρασε ότι υπάρχει μεταψύχωση. Χωρίς να το θέλετε, πέρασε η ιδέα μεταψύχωση. Δεν νομίζω ότι στέκεται επιστημονικά. Νομίζω πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ενδεχόμενο, να έχουμε μια διάθεση αγνωστικισμού σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, δεν μπορούμε να το απορρίψουμε, αλλά ο σκοπός δεν είναι αυτός. Δηλαδή το φόκους μας δεν είναι αυτό. Όταν κάνουμε την τεχνική των προηγούμενων ζωών. Συγγνώμη. Ναι. Και ένα δεύτερο, και ίσως αυτό είναι σαν τόσο ένα, να αναγραφεί και το όνομά σας σε βιβλιογραφία. Ίσως ήρθε η ώρα πια να μην μιλάτε για σύμπτωση, για κύματα Α, Β, Θ, αλλά για σήματα. Α, Β, Θ. Δηλαδή. Είναι ζήτημα τεχνολογία. Δεν το έχω δει με αυτόν τον τρόπο, αλλά ευχαριστώ που το παρουσίασατε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, όποιος θέλει, μπορεί να ακούσει και να αφαιθεί σε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι κάτι, έτσι μια απλά ένα script είναι, που μπορείτε να δείτε να πάρετε μια γεύση με περισσότερο το focus στη χαλάρωση αυτή τη στιγμή. Δεν πάμε τώρα να κάνουμε επαφή με το υποσυνείδητο και να συναντήσουμε το μικρό μας εαυτό κλπ. Έτσι απλά για να δείτε περίπου ότι είναι κάτι πολύ απλό. Όχι, σε όλους, γιατί δεν θέλω να εκθέσω έναν εθελοντή αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, όποιος θέλει, και όποιος δεν θέλει, μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα, απλά να κοιτάει. Έτσι. Λοιπόν, έτσι όπως είστε στην καρέκλα, αν μπορείτε να πάρετε μια θέση, ο καθένας από εσάς, ώστε να είναι έτσι κάπως όσο γίνεται πιο αναπαυτικά. Δηλαδή να μην χρειάζεται και τόσο να στηρίσει τον εαυτό του, όσο γίνεται στην καρέκλα που βρίσκεστε. Να πάρετε δηλαδή μια άνετη θέση, σιγά σιγά αφού έχετε πάρει αυτή την άνετη θέση, αφού έχεις πάρει, μιλάω στον καθένα από εσάς, αφού έχεις πάρει αυτή την άνετη θέση, απλά άφησε το σώμα σου ελεύθερο και όποτε νιώθεις έτοιμος, άφησε τα μάτια σου να κλείσουν. Όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να φανταστείς με τα μάτια σου κλειστά. Και απλά άφησε το σώμα σου να θυμηθεί αυτή την τόσο ευχάριστη αίσθηση χαλάρωσης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να ονομάσεις αυτή την όμορφη αίσθηση. Για λίγο, απλά χωρίς καμία προσπάθεια, χωρίς να κάνεις κάτι, απλά παρατήρησε χαλαρά αυτή την αίσθηση αυξανόμενης χαλάρωσης και ηρεμίας σε διάφορα μέρη του σώματός σου. Και τώρα πάρε μια βαθιά ανάσα, γεμίζοντας τα πνευμόνια σου με αέρα και μετά αργά εκπνοή, απελευθερώνοντας οποιαδήποτε ένταση ή σφίξιμο από το κορμί σου. Άλλη μια βαθιά εισπνοή και με την εκπνοή νιώσε τον εαυτό σου όλο και περισσότερο χαλαρωμένο, σαν να βουλιάζει σε ένα μαλακό, αναπαυτικό σύννεφο. Και τώρα φαντάσου τον εαυτό σου σε ένα γαλήνιο μέρος πλημμυρισμένο από γλυκιά θαλπορή και χαλαρωτικό φως. Φαντάσου μια όμορφη παραλία λόγου χάρη με χρυσή άμμο και ακούω το θρόισμα των κυμάτων στην εγκαγιαλιά ή ό,τι άλλο εσύ θες, ό,τι άλλο προτιμάς, ένα μέρος που σε γαλινεύει και σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Σου αφήνω λίγο χρόνο να νιώσεις τη θέρμη του ήλιου στο δέρμα σου και το απαλό αεράκι να αγγίζει απαλά το πρόσωπό σου. Και καθώς συνεχίζεις να αναπνέεις αργά και βαθιά, επίτρεψε στον εαυτό σου να απαλλαγεί από κάθε ανησυχία ή ένταση και απλά απόλαυσε αυτές τις στιγμές της γαλήνης και της ξενιασιάς. Άφησε τον εαυτό σου να βυθιστεί απόλυτα σε αυτό το γαλήνιο σκηνικό, νιώθοντας ήρεμα και άνεση. Χρόνο για να το βιώσεις ακόμα περισσότερο, να βυθιστείς λίγο ακόμα σε αυτό. Δεν προσπαθείς για τίποτα, δεν επιδιώκεις για τίποτα, απλά αφήνεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Είναι τόσο ωραίο να μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Να μην προσπαθείς, απλά να απολαμβάνεις. Και σε λίγο, όχι ακόμα, θα είσαι έτοιμος ή έτοιμη να επιστρέψεις το εδώ και τώρα σου και για να σε βοηθήσω να το κάνεις αυτό θα μετρήσω από το 1 στο 5 και όταν φτάσεις στο 5 και μόνο όταν φτάσεις στο 5 θα ανοίξεις τα μάτια σου και θα είσαι ανανεωμένος, ανανεωμένη και αναζωογονημένος, αναζωογονημένη. 1. 2. Αισθάνεσαι το σώμα σου στην καρέκλα.
Κύριε, αισθάνεσαι τις φυσικές ενέργειες να επιστρέφουν στα χέρια σου και στα πόδια σου. Τέσσερος, ολόκληρο το σώμα σου, καθώς τώρα ετοιμάζεσαι να ανοίξεις τα μάτια σου. Πέντε, τα μάτια ανοίγουν, είσαι απόλυτα ξύπνιος, ξύπνια, αισθάνεσαι υπέροχα. Κάπου σε μια πολυθρόνα, στην παραλία, στο σπίτι, στο κρεβάτι και να περιερχόμαστε μόνοι μας σε αυτό. Απλά τι γίνεται με την ύπνωση, είναι σαν να υποβοηθείτε. Βοηθιέται το άτομο να φτάσει πιο εύκολα και γρήγορα σε αυτό. Αυτό γίνεται. Ελπίζω να σας φάνηκε θετικό σαν εμπειρία. Ο καθένας το βιώνει με τον δικό του τρόπο, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, έτσι. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να γράψετε κάτι, να σκρίνετε ένα σεναριάκι και να το διαβάζετε και να το κάνετε, ναι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.